διοικήσεις των ταμείων που αποφάσισαν να μην μετάσχουν, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος μετήχε διαχειριζόμενη το κοινό κεφάλαιο, για να τους εξηγήσουμε για μια ακόμη φορά πόσο βλαπτική και επικίνδυνη ήταν η απόφαση που πήραν. Ιανουάριος 2012. Κατατίθεται στη Βουλή το Μνημόνιο 2. Προβλέπει νέα μέτρα, πρωτογενές έλλειμμα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2012 και νέες δυσμενείς αλλαγές στην αγορά εργασίας. Μάιος 2012. Διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές εντός μνημονίου. Δεν προκύπτει σχηματισμός κυβέρνησης, με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει 18,85%, τον ΣΥΡΙΖΑ 16,78%, το ΠΑΣΟΚ 13,18%, τους Ανεξάρτητους Έλληνες 10,6%, το ΚΚΕ 8,48%, τη Χρυσή Αυγή 6,97% και την ΔΙΜΑΡ 6,1%. Νοέμβριος 2012. Ψηφίζεται στη Βουλή με τις 153 ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και την αποχή της Δημοκρατικής Αριστεράς το νέο πακέτο που προβλέπει νέες ανατροπές σε εργασιακά, μισθούς και συντάξεις. Απρίλιος 2013. Ολοκληρώνονται οι νέες διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, από τις οποίες προκύπτει συμφωνία για τις απολύσεις στο δημόσιο, 15.000 απολύσεις ως το τέλος του 2014, χωρίς την απέτηση λήψης πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων. 3 χρόνια μέσα στο μνημόνιο σημειώθηκαν πολλές ανατροπές σε θεμελιώδη δικαιώματα εργασίας, παιδείας, υγείας και πολιτισμού. Η Ελλάδα, μια άλλοτε περήφανη χώρα, 3 χρόνια πλέον δέχεται τις συνεχείς πιέσεις από τις αγορές και τους κερδοσκόπους που συχνά στοιχηματίζουν για την πτώχευσή της και την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3 χρόνια συνεχούς πίεσης με ένα αβέβαιο χρονικό ορίζοντα για το τέλος του μαρτυρίου για εκατομμύρια νέους ανέργους, μισθωτούς και συνταξιούχους που καθημερινά αναρωτιούνται αν οι θυσίες τους θα φέρουν το αποθετό αποτέλεσμα ή πηγαίνουν χαμένες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Εχμάλωτοι του οικονομικού πολέμου από το Βερολίνο, τους διεθνείς στοκογλύφους, τις ξεπουλημένες κυβερνήσεις, όλους αυτούς που μας πουλούσαν επί 3 χρόνια σωτηρία και τελικά τι έκαναν, έσπηραν θάνατο. Θάνατο στην οικονομία, στην ελληνική οικογένεια, ανεργία και βέβαια τα επιδόματα, τα αναπηρικά επιδόματα, τα πολυτεχνικά επιδόματα, όλα στον Γεάδα. Αυτό ήταν το μνημόνιο, Γιάννη. 3 χρόνια μνημόνιο, 3 χρόνια μαρτύριο. Ένα μαρτύριο το οποίο φαίνεται να συνεχίζεται χωρίς όμως να έχει τέλος. Ο χρονικός ορίζοντας δεν έχει προσδιοριστεί και το ζήτημα είναι ότι έχει επηρεάσει κάθε τομέα της ελληνικής οικογένειας, της οικονομίας, της επιβίωσης και της δικαιοσύνης. Είναι όλα ζητήματα τα οποία μέσα από αυτή την εκπομπή κάθε βράδυ θα θίγουμε, καθώς επίσης και ζητήματα τα οποία προέρχονται από καταγγελίες για πολύ βασικούς πυλώνες της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Νίκο. Κόντρα μνημόνιο, κόντρα στην υποτέλεια. Κόντρα σε όλα αυτά που έχουν κάνει άλλοι χωρίς να μας ρωτήσουν. Κόντρα σε αυτούς που έκαναν κουρέλι το Σύνταγμα. Κόντρα σε αυτούς που δεν σέβονται τη λαϊκή κυριαρχία. Κόντρα σε αυτούς που δεν σεβάστηκαν τις υπογραφές τους. Τις υπογραφές τους όχι στα μνημόνια, τις υπογραφές τους με τον ελληνικό λαό. Όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις, όσα υποσχέθηκαν εδώ από αυτή την εκπομπή, θα τους τα θυμίζουμε. Κάθε μέρα θα είναι το δικό τους μαρτύριο ως απάντηση του δικού σας μαρτυρίου, γιατί εμείς θα είμαστε κόντρα στις κυβερνήσεις, κόντρα σε όλους αυτούς που δεν σεβάστηκαν τον Έλληνα πολίτη. Αλλά θα είμαστε δίπλα σε εσάς, στα δικά σας προβλήματα, στις δικές σας αγωνίες, γιατί εμείς δεν θα σας μεταρρυθμίσουμε τη ζωή, δεν θα σας τη χαλάσουμε, δεν θα σας απολύσουμε, γιατί ξαφνικά το να απολύεις έναν άνθρωπο, λέει η κυβέρνηση και οι κυβερνώντες, αυτοί που ακούνε τις εντολές της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Σόιμπλε, όλων αυτών των διεθνών δανειστών και τοκογλύφων, είναι εξυγχρονισμός, είναι μεταρρύθμιση, λέει είναι αναδιάρθρωση. Το να έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους είναι αναδιάρθρωση, είναι μια μεταρρύθμιση. Το να υπάρχει 1 εκατομμύριο κόσμος κάτω από το όριο της φτώχειας και να μην έχει να φάει είναι μια αλλαγή στη σελίδα της Ελλάδας, Γιάννη. Βεβαίως όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, αν μπορεί κανείς να τις χαρακτηρίσει έτσι, σίγουρα θα έχουν αντίκτυπο όχι μόνο προσωπικά στον κάθε ένα μας, αλλά θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες ακόμη σε αυτό το οποίο λέγεται Ελλάδα. Η Ελλάδα με τα γεωγραφικά της όρια, η Ελλάδα με την εθνική της ταυτότητα, η Ελλάδα της ακριτικής περιοχής, εκεί όπου ακόμη υπάρχουν Έλληνες και θα πρέπει και αυτούς με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση να τους αντιμετωπίσει ως ισότιμους πολίτες της χώρας αυτής. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και την Γερμανία.
μια χώρα η οποία τουλάχιστον την τελευταία στιγμή επέδειξε υποστήριξη προς την ελληνική κυβέρνηση, την τρικομματική, προ λίγων ημερών. Και έτσι είπε ότι πολύ καλά κάνετε, εμείς δεν παρεβαίνουμε στα εσωτερικά σας ζητήματα. Ωστόσο, καλώς πράξατε και πρέπει να συνεχίσετε τις μεταρρυθμίσεις. Γιατί το πρόγραμμα πρέπει να βγει πάση θυσία. Πάση θυσία, Γιάννη, τι πάση θυσία, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πόσους. Οι αριθμοί της δυστυχίας των Ελλήνων, 3.500.000 άτομα βιώνουν τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. 1.000.000 άτομα σε νοικοκυριά στα οποία δεν εργάζεται κανένας. 600.000 άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μέσα στην οικογένεια μέλος εργαζόμενο. Τι άλλο πρέπει να έχουν ή να δουν οι φίλοι μας, ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ που θέλει να μας σώσει, ώστε να πει οι θυσίες αυτού του λαού έπιασαν τόπο. Νίκο, ένα πράγμα πρέπει να πούμε. Ας θυμηθούμε ότι την θρυλική εκείνη πλέον φράση την οποία είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά όμως αποδεικνύεται τελικά ότι δεν υπάρχουν για όλους τους Έλληνες οι οποίοι πασχίζουν καθημερινά. Άλλοι σε κάποια εργασία και άλλοι στις οικογένειές τους χωρίς να εργάζεται ούτε ο ένας που είχε υποσχεθεί κάποια στιγμή ο Γιώργος Παπανδρέου. Ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ. Και το 2013 είναι πολύ χειρότερο, γιατί έρχονται νέα μέτρα, έρχονται νέες περικοπές συντάξεων και μισθών και μην ακούτε αυτά που λένε, γιατί τα λένε σήμερα και τα αλλάζουν αύριο. Από αυτή την εκπομπή λοιπόν θα ακούμε και θα βλέπουμε τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα της κολοτούμπας των πολιτικών. Γιατί η πολιτική πια είναι η μεγαλύτερη κολοτούμπες σε αυτή τη χώρα. Άλλα λένε για να πάρουν την ψήφο του ελληνικού λαού, άλλα κάνουν στη συνέχεια και άλλα υπογράφουν μετά. Και βέβαια μπορεί να έχουμε υπογράψει 3 μνημόνια και να πηγαίνουμε για το 4ο. Ωστόσο οι κυβερνώντες, αυτό που μας λένε κάθε φορά, μασώντας την τσίχλα της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε, της προπαγάνδας, ότι success story, ξεσκή story είναι, έτσι Γιάννη, γιατί έχουν ξεσκίσει τον ελληνικό λαό. Πάντα όμως θα μιλάμε, Νίκο, με δεδομένα και με στοιχεία. Αυτό τουλάχιστον είναι το ζήτημα που θα θέσουμε εδώ, στο στούντιο του Contra Channel, με την παρουσία προσκεκλημένων κάθε φορά για τα θέματα τα οποία θα θίγουμε, καταγγελίες ανθρώπων για οργανισμούς οι οποίοι πρόκειται να κλείσουν, οργανισμούς οι οποίοι αποτελούν βασικούς πυλώνες αυτής της χώρας, στρατηγικής σημασίας και εξαιρετικής, αν θέλετε, εξαιρετικού μεγέθους. Ποιος περίμενε, παράδειγμα, αυτό το μεγάλη δημόσια τηλεόραση, την ραδιοτηλεόραση, την ΕΡΤ, ότι θα έκλεινε? Ποιος περίμενε ότι 2.650 εργαζόμενοι θα βρίσκονταν σήμερα στον δρόμο χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε προειδοποίηση? Ποιος θα περίμενε όμως αυτό το σύστημα που λέγεται ελληνικά αμυντικά συστήματα να ξέμεται κυριολεκτικά από τη μία κλωστή και αύριο να μην γνωρίζουμε καν αν η Ελλάδα θα μπορεί να παράγει σφαίρες για τις ένοπλες δυνάμεις, αν θα μπορούσε επίσης να παράγει πάρα πολλά από εκείνα τα οπλικά συστήματα, τα οποία αν τα πουλήσει έξω, δεδομένου βεβαίως ότι υπάρχουν οι παραγγελίες και μάλιστα τα χρήματα είναι έτοιμα να αποπληρωθούν προς την Ελλάδα, αν λοιπόν θα υπάρχουν την επόμενη μέρα ώστε να κερδίσουμε χρήματα για την βιομηχανία αυτή. Γιάννη, σε σχέση με το θέμα που θα αποκαλύψει το Contra Channel σε λίγο και πραγματικά θα πρέπει να προβληματίσει τις πολιτικές ηγεσίες αυτής της χώρας, η αμυντική βιομηχανία, η εθνική ανεξαρτησία, η εθνική κυριαρχία δεν πωλείται. Δεν πωλείται, κύριοι. Δεν μπορείτε να εχωρείτε την εθνική κυριαρχία. Δεν μπορείτε να αφήνετε τον ελληνικό στρατό χωρίς σφαίρες. Και βέβαια, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι τα πράγματα τελειώσανε. Κόντρα στην ενημέρωση. Από εδώ και πέρα όλα θα βγαίνουν στον αέρα. Δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο θα μένει κρυφό. Και θα μιλάμε με στοιχεία, νούμερα, αποκαλύψεις. Και θα πρέπει ο κύριος Στουρνάρας να απολογηθεί. Να μας πει λοιπόν ποιο είναι το κρυφό του σχέδιο για την αμυντική βιομηχανία. Τι ακριβώς θέλει να κάνει με τους Γερμανούς. Ποιοι θέλουν στις πλάτες της Ελλάδας να πουλάνε όπλα. Ποιοι θέλουν τελικά να αφοπλίσουν την Ελλάδα. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτές τις αποκαλύψεις, έχουμε τα δεδομένα, έχουμε τα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είναι συγκλονιστικά, γιατί μας λέγανε για σωτηρίες. Υπογράφαμε μνημόνια. 40 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα μέτρα που πήρανε. 40 δισεκατομμύρια ευρώ κλέψαν από τα ελληνικά νοικοκυριά. 40 δισεκατομμύρια ευρώ κλέψανε περικόπτοντας συντάξεις, μισθούς, επιδόματα. Όλα αυτά πού πήγαν, κύριοι σωτήρες? 219 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί στην Ελλάδα από την στιγμή εκείνη την καταραμένη που υπογράψαμε το μνημόνιο και μπήκαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 219 δισεκατομμύρια. Κύριε Καλοκαιρινέ, μπορούμε να δούμε την κάρτα? Να δούμε πού πήγαν αυτά τα λεφτά τελικά? Ποιος τα πήρε?
Τα πήραν το κογλίφι, ήρθαν στην Ελλάδα. Πού πήγανε, Γιάννη? Πάμε σιγά σιγά να δούμε λοιπόν την κάρτα αυτή. Τα δανεικά των 219 δισεκατομμυρίων για τους τοκογλύφους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η κάρτα. Και βλέπουμε λοιπόν, στο διάστημα 2010-2013 δώσαμε 122,2 δισεκατομμύρια ευρώ για να αποπληρώσουμε προηγούμενα δάνεια. Δηλαδή ουσιαστικά από τη μία τσέπη παίρναμε, στην άλλη τσέπη τα βάζαμε κοινώς, αλλά η τσέπη αυτή μόνο ήταν των δανειστών και όχι δική μας. Τα 74 λοιπόν δισεκατομμύρια ευρώ ήταν χρεολύσια, οι τόκοι οι λεγόμενοι. Τα 48 δισεκατομμύρια ευρώ επίσης τόκοι και επιπλέον 40 δισεκατομμύρια σε μέτρα. Δεν ξέρω, Νίκο, εάν αυτά τα χρήματα θα πρέπει κάποια στιγμή να αναλογιστούμε, εάν πρόκειται για ζεστό χρήμα, όπως λέγεται στην λαϊκή γλώσσα, ή αν είναι απλά πλασματικά ποσά, τα οποία όμως ο Έλληνας φορολογούμενος πρέπει να πληρώσει μέσα από την τσέπη του. Γιάννη, αποδεικνύεται από αυτή την κάρτα ότι στο διάστημα αυτό πληρώσαμε 122 δισεκατομμύρια ευρώ για να αποπληρώσουμε προηγούμενα δάνεια. Mm-hmm. Μιλάμε για χρέη, για... Κανείς ότι η Ελλάδα είναι τελικά αυτή η οποία έχει λάβει τα χρήματα και είναι αυτός ο οποίος πρέπει να τα επιστρέψει. Και να τα επιστρέψει και πραγματικά να τα επιστρέψει από το αίμα των Ελλήνων. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να ζητάνε οι τοκογλύφοι και πανωτόκια για αυτά που έχουν εισπράξει 3 και 4 φορές. Πραγματικά, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Παπαδήμος, ο κύριος Σαμαράς, όλοι αυτοί που υπέγραψαν αυτά τα μνημόνια και διαχειρίστηκαν τις τύχες του ελληνικού λαού, το μέλλον των παιδιών μας, με τι καρδιά το υπέγραψαν και πώς είναι δυνατόν να έχουν αυτή τη στιγμή βάλει σε ένα τέλος, σε ένα τέλμα χρέους αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε να βγούμε από αυτό το χρέος, Γιάννη, γιατί πολύ απλά τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό που μας λέγανε και μας απειλούσαν για έξοδο από το ευρώ δεν ισχύει, γιατί το ευρώ δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο για τους τοκογλύφους. Να δούμε την επόμενη κάρτα, Νίκο. Να συνεχίσουμε λοιπόν να δούμε πού πήγαν αυτά τα 219 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 48 λοιπόν δισεκατομμύρια, 48,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες. Εκ των οποίων τα 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για την επαναγορά χρέους. Δηλαδή, τι κάναμε ουσιαστικά? Πήραμε ένα καινούριο δάνειο για να ξεχρεώσουμε ένα ακόμη παλαιότερο δάνειο. Και η ερώτηση, Γιάννη, είναι με δανεικά ξεπληρώνεις, ξεχρεώνεις με δανεικά και μάλιστα με πανωτόκια, γιατί πραγματικά μπορεί να μας πουλάνε ότι έχουμε χαμηλά επιτόκια, ότι έχουμε μία περίοδο ανοχής. Αυτή όμως θα τελειώσει και έχουμε χαμηλά πανωτόκια σε ό,τι αφορά μόνο τη Γερμανία. Η Γερμανία όμως πρέπει να μην ξεχνάμε ότι είναι αυτή η οποία μας δάνεισε φτηνά, γιατί η ίδια δανείζεται φτηνά. Επομένως αποτελεί ένα μεσάζοντα που πρακτικά το κάνει για το δικό της όφελος. Όχι μόνο θα κερδίσει μέσα από την ιστορία αυτή, θα βγάλει όμως και κέρδη. Και είναι τα πράγματα έτσι τα οποία δεν τα λένε στους Γερμανούς υπηκόους. Παραφερόμαστε εμείς στην Ελλάδα ότι είμαστε οι κακοί, οι τεμπέληδες, αυτοί οι οποίοι εν πάση περιπτώσει δεν αξίζουν τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν. Και να δούμε και το τελευταίο κομμάτι της κάρτας, Νίκο. Τα 29,7 δισεκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο πρώτο κούρεμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι το PSI, αυτό το γνωστό τέλος πάντων κούρεμα, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα παρά μόνο να επιβαρύνει τα ελληνικά δεδομένα και όχι τους ξένους. Οι ξένοι κατάφεραν τέλος πάντων να ξεφορτωθούν, αν θέλετε, αυτά τα ομόλογα τα οποία τους επιβάρυναν και βρεθήκαμε εμείς να έχουμε φορτωθεί ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο χρέος που δεν θα έπρεπε να το έχουμε τη στιγμή εκείνη βεβαίως που έγινε το PSI. Και βέβαια σε σχέση με το κούρεμα να πούμε ότι διασώθηκαν οι κερδοσκόποι, γιατί όσοι αγόρασαν στη δευτερογενή αγορά πούλησαν πολύ ακριβά στο κούρεμα. Δυστυχώς όμως κάποιοι εκβίαζαν τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία, τις ελληνικές τράπεζες, να δίνουν δάνεια στο ελληνικό δημόσιο που στο τέλος τα κούρεψε. Με αποτέλεσμα να πέφτουν οι μισθοί και οι συντάξεις, να κουρεύονται τα πάντα και εκεί υπάρχουν ευθύνες. Πρέπει κάποιοι να κάτσουν σε ειδικά δικαστήρια. Κάποιοι πρέπει να απολογηθούν για τα δισεκατομμύρια που χάθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία, που ήταν ο κόπος και ο ιδρώτας των Ελλήνων εργαζομένων. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει. Δεν είναι δυνατόν οι δικαστές να μην κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει οι δικαστές να ανοίξουν την υπόθεση του μνημονίου, να ανοίξουν την υπόθεση των ομολόγων. Πρέπει κάποιοι να απολογηθούν. Πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί.
κόπηκαν μισθοί και συντάξεις. Άνθρωποι έχασαν τις φορές τους. Και βέβαια, μην μιλήσουμε για τους μικρούς ομολογιούχους, οι οποίοι πραγματικά, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα στη Βουλή, από τη μία απάντηση του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος θεωρεί ότι η Βουλή είναι το τσιφλίκι του και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ο δωτός υπουργός, ο διορισμένος από τον κύριο Σόιμπλε και την κυρία Μέρκελ, και να λέει «Δεν σας απαντάω». Σε ποιον δεν απαντάτε, κύριε Στουρνάρα? Σε πρόεδρο Ελληνικού Κόμματος που ήταν ο κύριος Καμένος και σας έλεγε αν πληρώσατε κερδοσκοπικό φαν, αν δώσατε λεφτά δηλαδή χωρίς κούρεμα στους κερδοσκόπους τη στιγμή που κουρέψατε τα ταμεία, θα απολογηθείτε, κύριε Στουρνάρα? Και βέβαια εσείς στη Βουλή έχετε την ασυλία σας. Η ελληνική δικαιοσύνη τι κάνει? Οι δικαστές που είναι? Κυνηγάνε τους μικρούς, τους μικρομεσαίους, χώνουν στη φυλακή γιατί έχουν χρέη, λέει. Πού έχουν χρέη? Και το ελληνικό δημόσιο που έχει χρέη, που κούρεψε τις συντάξεις, τους μισθούς, που πήρε τα χρήματα από τα ταμεία, που τα έκλεψε από τα ταμεία, πού είναι? Η δικαιοσύνη πού είναι? Έχεις βγει μέσα από τα ρούχα σου που λέμε, έτσι. Μα Γιάννη, η κατάσταση δείχνει και τα στοιχεία ότι είναι ένα στημένο παιχνίδι. Είναι ένας πόλεμος που έχει εχμαλωτήσει τους Έλληνες, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, για να κερδίζουν κάποιοι και για να φτάσουμε τελικά στο στόχο. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι να ξεπουληθούν τα σημικά της χώρας, να περιοριστεί η εθνική κυριαρχία, να αλλάξουν τα γεωπολιτικά. Η γεωπολιτική αξία της Ελλάδας είναι μεγάλη. Κάποιοι όμως δεν την υπερασπίζονται. Κάποιοι ξεχνάνε. Και κάποιοι κάνουν κολοτούμπες. Γιατί έχουμε και τις κολοτούμπες. Γιατί πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Λέμε για την ισχυρή τρικομματική κυβέρνηση. Έτσι δεν λέμε? Λέγαμε. Ο κύριος Σαμαράς μας έλεγε ότι είναι πολύ ισχυρή αυτή η τρικομματική κυβέρνηση. Εμείς οι Κασάνδρες όμως λέγαμε ότι υπάρχει πρόβλημα κοινωνικής συνοχής. Ποιος επιβεβαιώθηκε? Κύριε Καλοκαιρινέ, δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο το βίντεο με τον κύριο Σαμαρά. Τότε στις 29 Απριλίου μίλαγε για την ισχυρή τρικομματική κυβέρνηση που έμεινε δικομματική. Πάμε. Ωραία, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά, είναι μια ζωντανή εκπομπή. Το ζήτημα, αν θέλεις Νίκο, για μένα είναι όμως άλλο. Είχαμε μάλλον μια τρικομματική κυβέρνηση, η οποία φαινόταν να είναι και αριστερή και δεξιά και κεντρώα, και τελικά βρεθήκαμε μια δικομματική, η οποία πλέον υπερασπίζεται, λέει, το τρίτο μνημόνιο, και δεν ξέρουμε εάν το τέταρτο μνημόνιο θα έρθει αυτό το μήνα, τον επόμενο μήνα ή ακριβώς μετά τις γερμανικές εκλογές. Εμένα αυτό με προβληματίζει. Διότι ζητήσανε και είπανε πως δεν θα υπάρξουν νέα δημοσιονομικά μέτρα. Βάλανε όμως ένα αστερίσκο. Θα ληφθούν δημοσιονομικά μέτρα καινούρια εάν δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις. Είδαμε λοιπόν το ατύχημα που έγινε κυριολεκτικά με την υπόθεση της ΔΕΣΦΑ. Εκεί λοιπόν όλα βυθίστηκαν. Δεν προχώρησε η ιστορία, δεν έγινε αποκρατικοποίηση. Αμέσως μετά είδαμε ότι η ΕΡΤ έκλεισε. Εδώ είστε άνθρωποι, μπορείτε να σκεφτείτε τι συμβαίνει και βεβαίως να βάλετε τα πράγματα κάτω και να αντιληφθείτε τι ακριβώς έγινε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, ο κ. Καλοκαιρινός είναι έτοιμος να παρακολουθήσουμε το τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός προεκλογικά σε σχέση με τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ξέρετε, άλλα λέμε προεκλογικά για να πάρουμε την ψήφο. Τα ψηφαλάκια, γιατί πια είμαστε ρεαλιστές. Είμαστε στην πολιτική του ρεαλισμού που λέμε την αλήθεια. Ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα, από αυτή την εκπομπή θα αποδεικνύεται κάθε βράδυ. Για να το ακούσουμε. Να δούμε λιγάκι το βίντεο, ναι. Πάμε. Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Συγκυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει η συγκυβέρνηση το ίδιο το ΠΑΣΟΚ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες τις συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το ΠΑΣΟΚ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση τη θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις μέσα ή έξω από την Ελλάδα που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ είναι για να μην αλλάξει τίποτα.
για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν. Μάλιστα. Νίκο, δεν ξέρω, νομίζω ότι ο χρόνος και η καταγραφή που γίνεται μέσα από το οπτικό υλικό τουλάχιστον αποτελεί και τον πιο σαφή μάρτυρα για όσα πράγματα έχουν συμβεί και για όσα πρόκειται να συμβούν. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε τέτοιες καταστάσεις πάρα πολύ συχνά από αυτήν εδώ τη συχνότητα, διότι η ιστορία είναι και ο καλύτερος, αν θέλετε, μηχανισμός για να αποδεικνύει ή για να διαψεύδει κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, Γιάννη, αν πιστέψω αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός, τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η κυβέρνηση που έχουμε, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, είναι κυβέρνηση συμφερόντων για να κρυφτούν όσα έγιναν με το μνημόνιο, για να είναι μια αδύναμη κυβέρνηση και να μπορεί να είναι υποτελής στους Γερμανούς, στον κύριο Σόιμπλε και στην κυρία Μέρκελ. Όμως έχουν υποθεί και άλλα πράγματα, έτσι. Για τα μέτρα, είπες πριν από λίγο για μέτρα. Νέα μέτρα, θα έρθουν νέα μέτρα. Έχουν υποσχεθεί ότι δεν θα υπάρξουν δημοσιονομικά μέτρα, εφόσον και αν δεν υπάρξει βεβαίως κάποιος ουσιαστικός λόγος. Η Γερμανία όμως και όλη η Τρόικα έχει μια διαφορετική τοποθέτηση. Θα προχωρήσετε σε μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να καταφέρουμε πλέον να πραγματοποιήσουμε όλο το πρόγραμμα το οποίο προβλέπει το μνημόνιο. Εάν δεν γίνει αυτό, μαντέψτε τι έρχεται μετά. Νέα δημοσιονομικά μέτρα. Και από εκεί πέρα, Νίκο, βλέπουμε τι γίνεται. Τι έλεγε όμως ο κύριος Σαμαράς για τα νέα μέτρα. Είπα ξύπα. Μέχρι πριν από λίγο διάστημα, δηλαδή στη συνέντευξη, την κοινή συνέντευξη με τον κύριο Γιούνκερ, με τον κύριο Γιούνκερ που έλεγε ότι είναι αστιότητες αυτά, όταν θέταμε εμείς από τα δελτία ειδήσεων και από το κόντρα ότι αφού έπεσε έξω το θέμα της ΔΕΠΑ, έρχονται νέα μέτρα. Όχι, λέει, είναι αστιότητες αυτά. Έτσι είπε ο Πρωθυπουργός, δεν το παγώ. Έτσι είπε ο Πρωθυπουργός. Μετά έδωσε και μια συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής. Είπε, δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Τι είπε όμως στο Υπουργικό Συμβούλιο, άφησε μια υπόνοια για νέα μέτρα, εντύπωσή μου θα είναι. Όμως αδιάψευστος μάρτυρας η καταγραφή, γιατί εδώ θα καταγράφουμε. Δεν θα λέμε μόνο, δεν θα κάνουμε χαρακτηρισμούς, αλλά θα έχουμε και επιχειρήματα. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό και για τα δικά σας θέματα και για όσους θέλουν να παρεμβαίνουν και να λένε την άποψή τους. Για να ακούσουμε, κύριε Καλογέννη, τι έλεγε ο κύριος Σαμαράς για τα νέα μέτρα. Έχουν ακουστεί μέχρι και αστιότητες ότι λόγω αυτής της όποιας προσωρινής εμπλοκής θα υπάρξουν νέα μέτρα. Η κάμερα και πάλι φαίνεται ότι είναι ένας αδιάψευτος μάρτυρας. Και βεβαίως αυτό εδώ το τελευταίο απόσπασμα προέρχεται από την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τον ασχηματισμό, Νίκο. Ναι. Αυτό ήταν. Είναι λοιπόν πολύ πρόσφατο και βλέπετε ότι ο κύριος Σαμαράς, όλη η κυβέρνηση, ενδεχομένως θα ψάξει, θα βάλει κάτω τα πράγματα και θα δει εάν υπάρχει ανάγκη για νέα δημοσιονομικά μέτρα. Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Πρέπει να το πάρετε χαμπάρι. Η κολοτούμπα της κολοτούμπας. Συνέχεια κολοτούμπες. Γιατί πολύ απλά αυτή τη χώρα δεν την κυβερνάνε αυτοί που είναι είτε στη Βουλή είτε στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην καγκελαρία, στο Βερολίνο είναι. Τους δίνουν εντολές και τις εκτελούν. Και μάλιστα χτυπάνε και δυνατά το πόδι κάτω στην προσοχή μπροστά στην κυρία Μέρκελ και στον κύριο Σόιμπλε. Γιατί θέλουν να πάνε σε εκλογές. Αλλά η κυρία Μέρκελ τους πήρε τηλέφωνο και τους είπε: μην τολμήσετε, έχουμε εκλογές. Το Σεπτέμβριο έχουμε εκλογές. Μην τολμήσετε, δεν μπορείτε να κάνετε εκλογές. Εσείς εκεί δεν είστε ελεύθερη δημοκρατία. Έχουμε τις ομές παρεμβάσεις των Γερμανών, γιατί πολύ απλά μας θεωρούν αποικία. Αυτό είμαστε και τίποτα παραπάνω. Οικονομικοί εχμάλωτοι του πολέμου, της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε, οι οποίοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα των τοκογλύφων. Αυτό είναι. Τελεία και παύλα. Ωραία. Αφού λοιπόν τα είπαμε και ξεθυμάναμε για λίγο, θα πάμε στο θέμα της απόψινης εκπομπής, αφού πρώτα παρουσιάσουμε τους προσκεκλημένους, οι οποίοι, να ξεκινήσουμε από δεξιά, είναι ο κύριος Παναγιώτης Δούκας, εκπρόσωπος των εργαζομένων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ, δηλαδή των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ένας πολύπαθος φορέας, για τον οποίο θα μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί, ο οποίος κινδυνεύει να κλείσει, γιατί μόνο και μόνο για 30 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση που πρέπει να λάβει από το ελληνικό δημόσιο. Σωστά. Δίπλα βεβαίως ο κ. Μάκης Θεοχάρης, είναι ο πρόεδρος της Χημικής Βιομηχανίας. Εκεί να πούμε ότι συγκαταλέγονται δύο συγκεκριμένα εργοστάσια. Έτσι δεν είναι, κύριε Θεοχάρη? Ναι, τα ΕΑΣ χωρίζονται στα μεταλλικά μέρη και στους χώρους παραγωγής των πυρομαχικών. Μάλιστα. Οι χώροι παραγωγής των πυρομαχικών είναι στη Χημική Βιομηχανία. Κύριε Δούκα, προσφέρετε τίποτα? Τεμπέληδες δεν είστε? Μύγες δεν σκοτώνετε? Δεν σας πληρώνουμε τζάμπα για να είστε χαραμοφάιδες? Πώς γίνεται δηλαδή, τι θέλετε ακριβώς, τι κάνετε εσείς εκεί πέρα στα αμυντικά συστήματα? Φτιάχνετε τίποτα? Προσφέρετε κάτι στον ελληνικό στρατό, στην ασφάλεια της χώρας? Να σας κλείσουμε, να τελειώνουμε, να ρίξουμε μαύρο.
καταρχήν να σε ευχαριστήσουμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό και στους τηλεθεατές τι είναι τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Πολύ σύντομα όμως θα ήθελα καταρχήν, για να πούμε στην ουσία. Για να καταλάβει ο κόσμος, είναι η ΕΒΟ και η Πυρκάλ. Γιατί πολύ... Ελληνική βιομηχανία οχημάτων, όπλων και η πρώην Πυρκάλ που έχει ιστορία από το 1874 που έφτιανε πυρομαχικά. Έφτιαχνε, φτιάχνει και θα συνεχίσει να φτιάχνει σε κόντρα και εμείς σε αυτούς που θέλουν να απαξιώσουν αυτή τη βιομηχανία. Το θέμα είναι για ποιο θα φτιάχνει και ποιος θα ωφελείται από την ιστορία. Εμείς θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε για τις ένοπλες δυνάμεις, να υποστηρίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις για την αυτοτέλεια. Κύριε Δούκα, τι φτιάχνετε τώρα. Πυρομαχικά, ποια πυρομαχικά, πόσα πυρομαχικά, όλα τα πυρομαχικά, λίγα πυρομαχικά ή 10%, πόσα. Φτιάχνουμε 100% τα πυρομαχικά. 100%, δηλαδή αύριο αν σας κλείσουμε και έχουμε πόλεμο με την Τουρκία, ποιος θα φτιάξει πυρομαχικά. Χρυσάγουμε από τη Γερμανία. Α, σωστό και αυτό. Και τα λέω πάντα, τα θυμάσαι. Θα έρθει ο κύριος Σόιμπλε με το καροτσάκι να μας φέρει πυρομαχικά. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Δίνουμε το 100% των πυρομαχικών στο στρατό. Βεβαίως. Και θέλουμε να το κλείσουμε αυτό. Mm-hmm. Το ρημάδι, να τελειώνει. Ναι. Και ποιος θα έρθει μετά. Κοιτάξτε, διαβάζοντας εφημερίδες, το ενδιαφέρον είναι πολλών εταιρεών. Και αυτό εταιρεών των συμφερόντων. Συμφερόντων γερμανικών από ό,τι διαβάζουμε, αμερικάνικων εταιρεών. Συγγνώμη, αλλά αυτό όμως πρέπει να ρωτήσω κάτι. Ναι, να το ολοκληρώσω όμως αυτό. Παρακαλώ. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Μια εταιρεία που εμείς την απαξιώνουμε, θέλουμε να την κλείσουμε, θέλουμε να τη διαλύσουμε, από την άλλη πλευρά έρχονται ενδιαφερόμενοι που θέλουν να την πάρουν. Αυτό πρέπει να προβληματίσει αυτούς που αποφασίζουν. Εμείς λέγαμε πάντα ότι η εταιρεία αυτή δεν είναι μαγαζί γωνία, αλλά δεν είναι και υπόγειο που θέλουν να την παρουσιάζουν. Λοιπόν. Είναι η μοναδική αμυντική βιομηχανία παραγωγής όπλων και οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Και αυτό πρέπει κάποιοι να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά όταν αποφασίσουν ότι αυτή η εταιρεία δεν πρέπει να υπάρχει. Θα πάμε αμέσως διαφημίσεις πάλι στο θέμα αυτό, διότι έχουμε ζητήματα που αφορούν ακριβώς τους ενδιαφερόμενους για την αγορά της, των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, μια εταιρεία η οποία πρόκειται να κλείσει και είναι πολύ βασικός παράγοντας και πυλώνας για την εθνική αυτοτέλεια μιας χώρας, δεν μπορεί ξαφνικά να έρχονται κάποιοι ξένοι, κάποιες άλλες δυνάμεις και να λένε: κύριοι, είμαστε εμείς εδώ. Θέλουμε να την αγοράσουμε. Και ποιος θέλει να αφοπλίσει τη χώρα. Και αν υπάρχει κάποιος που είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία και έργο, ώστε να αφήσει τη χώρα χωρίς αμυντική βιομηχανία, χωρίς πυρομαχικά. Όλα αυτά όμως μετά τις διαφημίσεις. Για όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, ένας αριθμός σου έρχεται στο μυαλό. 11888. Πορταρέτο. Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Ψάχνεις για οικονομική ασφάλεια? insurancemarket.gr. Η ασφαλιστική αγορά με ένα κλικ. Μπες στην insurancemarket.gr, σύγκρινε εύκολα τα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών, διάλεξε τις καλύψεις που θες και βρες την καλύτερη τιμή. Εξάμεινη ασφάλεια αυτοκινήτου από 117 ευρώ στην Αττική, από 102 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και από 86 ευρώ στην επαρχία. Έως 6 άτοκες δόσεις. insurancemarket.gr. Συγκρίνω, επιλέγω, κερδίζω. Καλύτερο e-marketplace στην Ελλάδα. Με μισό καφέ τη μέρα, το παλιό σου μπάνιο κάνει πέρα. Ελάτε τώρα στη Ραβένα και ανανεώστε το μπάνιο ή το δάπεδό σας με κόστος όσο μισός καφές. Ολοκληρωμένες προτάσεις από 55 λεπτά τη μέρα και με 36 άτοκες δόσεις. Εδώ και 100 χρόνια περίπου, ελληνικά χέρια, με κουράγιο, με μεράκι, με έμπνευση, παράγουμε το γνωστό προϊόν Boxer. Αν δεν μας ξέρετε, είναι καιρός να γνωριστούμε. Το Boxer είναι το παπούτσι μας. Καλωσορίσατε στο χώρο μας. Βρείτε το κατάστημα της περιοχής σας στο boxer.gr.
Υψηλή αισθητική και σχεδιαστική αντίληψη. Υψηλή λειτουργικότητα και κατασκευαστική ευελιξία. Υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση. 25 χρόνια δυναμική παρουσία στο χώρο. Αλκάρ Υψηλή. Αναβαθμίστε ενεργειακά το σπίτι σας με συστήματα αλουμινίου Αλκάρ. Εμείς προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Θέλεις ταξί? 18-222. Δεν θέλεις να πληρώσεις για την κλήση ή το ραντεβού? 18-222. Θέλεις να πληρώσεις μόνο ό,τι λέει το ταξίμετρο? 18-222. Τάξιπλον. Πιο πολύ από ταξί. Υψηλή αισθητική και σχεδιαστική αντίληψη. Υψηλή λειτουργικότητα και κατασκευαστική ευελιξία. Υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση. 25 χρόνια δυναμική παρουσία στο χώρο. Αλκάρ Υψηλή. Αναβαθμίστε ενεργειακά το σπίτι σας με συστήματα αλουμινίου Αλκάρ. Εμείς προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Στη Eurobank δημιουργούμε εδώ και χρόνια σύγχρονους λογαριασμούς για τις καθημερινές συναλλαγές σας, την αποταμίευση ή την τοποθέτηση των χρημάτων σας. Από σήμερα, όλες οι δυνατότητες είναι στη διάθεσή σας για να επιλέξετε και να δημιουργήσετε εσείς αυτό που σας ταιριάζει. Ο δικός σας καταθετικός λογαριασμός είναι γεγονός. Συζητήστε μαζί μας και δημιουργήστε έναν καταθετικό λογαριασμό όπως εσείς τον θέλετε για τις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Ο δικός μου λογαριασμός από τη Eurobank. Μια νέα λογική στις καταθέσεις γεννιέται. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Κόντρα στο μνημόνιο λοιπόν απόψε, πρεμιέρα, και είμαστε εδώ για να ακούμε και τις δικές σας φωνές, τις παρεμβάσεις, αλλά πάνω απ' όλα για να εκθέτουμε την πραγματικότητα, τα δεδομένα έτσι όπως τουλάχιστον τα εντοπίζουμε εμείς, και να δούμε ακριβώς το θέμα της αποψινής εκπομπής. Αφορά τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Έναν πολύ βασικό πυλώνα, ο οποίος τείνει να κλείσει. Είναι γιατί... στο λοβάτι του ελληνικού στρατού, Γιάννη. Είναι και όχι η μόνο. Βιομηχανία και όχι που μόνο. Παράγει, δίνει σφαίρες. Και όχι μόνο. Είναι και μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας και σημασίας, γιατί πολύ απλά δίνει όπλα, είναι σε συμπαραγωγές με ξένες και μεγάλες δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχει μεγάλες παραγγελίες, 200 εκατομμύρια θα χαθούν δολάρια τώρα από μια σύμβαση που υπάρχει. Τα οποία θα μπορούσαν βεβαίως να μπουν προκειμένου να καλύψουν αυτό το κενό που υπάρχει δανεισμού, και έτσι λοιπόν να ισοσκελιστεί λίγο η ζημία που έχει προκληθεί ενδεχομένως τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε όμως να δούμε ένα βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει για να καταλάβετε πώς έχει η κατάσταση και φτάσαμε σήμερα εδώ για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Να το δούμε. Ένα βήμα πριν την οριστική διάλυση βρίσκεται η εχώρια κρατική αμυντική βιομηχανία, καθώς το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, όπως όλα δείχνουν, στόχο έχει αρχικά να την απαξιώσει και στη συνέχεια να την ξεπουλήσει με ευτελέστατο τίμημα σε ξένα συμφέροντα, καθιστώντας απόλυτα εξαρτημένη την εθνική άμυνα της χώρας. Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, με μόλις 30 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση των ΕΑΣ, θα μπορούσαν μέσα σε μόλις 8 μήνες να προσφέρουν πολλαπλά κέρδη στην ελληνική οικονομία. Χαρακτηριστικό είναι, άλλωστε, ότι εκκρεμούν παραγγελίες συνολικού ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ που παραμένουν ανεκτέλεστες. Αυτή τη στιγμή, λόγω της μη πληρωμής των λογαριασμών από το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι ο οικονομικός διαχειριστής των ΕΑΣ, έχει κοπεί η τροφοδότηση των εγκαταστάσεων στα ΕΑΣ, στους 66 εργαζόμενους σε αυτά, αυτοί είναι απλήρωτοι από τις αρχές του έτους. Αν υλοποιηθούν κάποια σκοτεινά σχέδια που ενορχιστρώνονται από ξένα κέντρα εξουσίας και απαξιωθούν τα ΕΑΣ, ώστε να πουληθούν, η άμυνα της χώρας θα βρίσκεται μετά σε συνεχή ομοιρία και πιθανόν και σε αδυναμία. Γεγονός που το γνωρίζει τόσο η πολιτική ηγεσία του Πενταγώνου, όσο και η στρατιωτική ηγεσία, που δεν κρύβουν την έντονη ανησυχία τους και ζητούν από τον Πρωθυπουργό να επιδείξει την απαιτούμενη ευαισθησία στο θέμα. Εν τω μεταξύ, την έντονη ανησυχία της για το τι μέλη γενέστε εκφράζει ακόμα και η Ουάσιγκτον, που πρόσφατα απέστειλε στο ελληνικό Πεντάγωνο και ειδικό αξιωματούχο της, προκειμένου να μεταφέρει τον προβληματισμό των ΗΠΑ της Αμερικής για την κατάσταση που έχουν παρέλθει τα ΕΑΣ. Τι θα γίνει με τα διακριτικά προγράμματα κατασκευής πυρομαχικών που είναι σε εξέλιξη και πολλά άλλα. Η Ουάσιγκτον σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί την απαξίωση της ελληνικής εχώριας κρατικής αμυντικής βιομηχανίας και το πέρασμά της στη συνέχεια σε γερμανική ή ακόμη και σε τουρκικά χέρια. Και οι λόγοι είναι πολλοί, οικονομικοί αλλά και γεωστρατηγικοί. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο.
είναι το επόμενο μεγάλο σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων. Ο κύριος Τουρνάρας δεν κόπτεται για επενδύσεις, δεν θέλει έσοδα, δεν του κάνουν τα 200 εκατομμύρια που είναι τώρα για τις συμβάσεις που έχουν με τους Αμερικανούς, για σφαίρες και πυρομαχικά. Δεν τους κάνουν άλλα συμβόλαια που έρχονται και αγγίζουν σύμφωνα με πληροφορίες τα 700 εκατομμύρια γιατί θέλουν μικρού διαμετρήματος σφαίρες οι Αμερικάνοι, οι ιδιώτες Αμερικάνοι. Και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, θα μας τα πει ο κύριος Δούκας, έχουν έρθει από την Αμερική και σας έχουν ζητήσει να υπογράψετε σύμβαση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για βλήματα μικρού διαμετρήματος. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Αμερική γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο σφαίρες 556. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Οι Αμερικάνοι άμεσα θέλαν παράδοση. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε γιατί δεν έχουμε διοίκηση να υπογράψουμε συμβάσεις. Η διοίκηση τι κάνει? Δεν υπάρχει διοίκηση. Γιατί δεν την έχουν υποθετήσει? Ακέφαλη δηλαδή. Ακέφαλα είναι τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή ο πρώην διευθύνων σύμβουλος έχει παραιτηθεί. Ναι. Ο νέος υποδιορισμό δεν έχει περάσει από τη Βουλή. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η εταιρεία να μην έχει κανέναν να υπογράψει συμβάσεις που υπάρχουν. Είναι γύρω στα 180 εκατομμύρια δολάρια παραγγελίες από την Αμερική. Είναι συμβάσεις από το Μαρόκο, είναι συμβάσεις από τις Φιλιππίνες. Και αυτή τη στιγμή η εταιρεία δεν μπορεί να υπογράψει καμία από όλες αυτές. Ερώτηση. Συγγνώμη λίγο. Πόσο καιρό πάει αυτή η ιστορία, πόσο καιρό δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας διευθύνοντας σύμβουλος, ο οποίος να βάλει την υπογραφή για να γίνουν οι παραγγελίες αυτές πραγματικότητα? Το ενδιαφέρον των Αμερικάνων και γενικότερα διάφορων εταιριών και διακρατικών συμφωνιών που μπορούσε να υπογράψει η εταιρεία, είναι το τελευταίο τρίμηνο του τετράμηνου που το Υπουργείο Οικονομικών εκείνο το οξύμορο έστειλε δύο υποδιορισμού ανθρώπους να κάνουν μελέτη το αν αυτή η εταιρεία μπορεί να είναι βιώσιμη. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν παραγγελίες ανεκτέλεστες. Βεβαίως. Υπάρχουν και με τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και συμβόλαια τα οποία χάνονται γιατί δεν υπάρχουν πρώτες ύλες να μπορέσουμε να παραδώσουμε συμβόλαια και περνώνουν καιρούς και τα χάνουμε. Κύριε Δούκα, η παραγωγή υπάρχει. Συμβόλαια υπάρχουν. Δεν σας δίνουν τα έξοδα κίνησης, για να καταλάβει και ο κόσμος, για να λειτουργήσετε την μονάδα παραγωγής, να βγάλετε εμπόρευμα για να το πουλήσετε. Να κάνω μια κρίσιμη ερώτηση. Να το πω ακριβώς τι συμβαίνει. Ναι. Δεν μας δίνουν τα χρήματα τα οποία έχει δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα. Γιατί εμείς δεν ζητάμε χρήματα από εδώ και πέρα για να λειτουργήσει η εταιρεία. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία έχει κάποιες υποχρεώσεις. Και τα μισά χρήματα είναι πάλι προς το δημόσιο. Εφορία, ΙΚΑ, ΔΕΗ, όλα αυτά θα ξαναεπιστρέψουν στο κράτος. Κύριε Δούκα, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα σχέδιο. Οι Γερμανοί μπορούν να πουλήσουν γενικώς διεθνώς όπλα. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι είναι χαρακτηριστικό. Από όσο γνωρίζουμε, όχι. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Άρα τι θέλουν να κάνουν, λέω εγώ τώρα, ένα σχέδιο. Αυτό που ακούγεται το σχέδιο είναι ότι υπάρχει μια ελληνική αμυντική μηχανία η οποία μπορεί να παράγει πολύ καλά οπλικά συστήματα και πυρομαχικά και μέσω αυτής θα μπορούν να εξάγουν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή θα πάρουν την ταμπέλα, τη βιτρίνα του μαγαζιού, θα βάλουν από πίσω τους Γερμανούς να δουλεύουν για να πουλάνε πυρομαχικά και αμυντικά συστήματα. Βέβαια. Αυτό που εμείς διαβάζουμε καθημερινά, δεν έχουμε πρωτογενή ενημέρωση, αλλά αυτό που διαβάζουμε και δεν νομίζω ότι απέχει πάρα πολύ την πραγματικότητα γιατί εδώ. Θέλουν να γίνουν δίλεροι οι Γερμανοί, θέλουν να γίνουν έμποροι όπλων στην πλάτη της Ελλάδας, στην πλάτη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ίσως να θέλουν να αποκτήσουν μια αμυντική βιομηχανία σε χαμηλό κόστος που να μπορούν να εξάγουν σε όλο τον κόσμο μη συμβατικά προϊόντα. Κύριε Θεοχάρη, τα οικονομικά είναι τόσο άσχημα. Σας χρωστάει τίποτα το ελληνικό κράτος, χρωστάτε εσείς το ελληνικό κράτος, έπρεπε να σας έχουν κουρέψει τα χρέη. Η πραγματικότητα με τα ΕΑΣΦΙΑ είναι. Ας δούμε μια πραγματικότητα ότι όσο φορά. Τα ΕΑΣ είναι η μοναδική αμυντική βιομηχανία αυτής της χώρας. Η Τουρκία απέναντι έχει 40 αμυντικές βιομηχανίες, μην πούμε επιθετικές αμυντικές βιομηχανίες. Θέλουν να την κλείσουν την ΕΑΣ. Στόχο έχουν να την κλείσουν γιατί έχει δουλειές. Όποιοι επικαλούνται τα διάφορα προβλήματα της εταιρείας, τα επικαλούνται γιατί ο στόχος είναι αυτές οι δουλειές να τις πάρουν τα συμφέροντα. Να έρθουν οι ξένοι. Με τις παραγγελίες που ήδη υπάρχουν και την ανάγκη που έχει έρθει και προς τους Αμερικάνους αλλά και σε άλλα κράτη για πυρομαχικά δευτέρας γενιάς που παράγουν τα ΕΑΣ και αυτό πλέον πρέπει να το εκμεταλλευτεί κάποια ξένη εταιρεία. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα έχουν και βεβαιώσεις στο ΝΑΤΟ, έχουν διακριτικά, έχουν πιστοποιήσεις. Και πιστοποίηση έχουν προς τον ΝΑΤΟ. Πιστοποιήσεις, τίποτα, κανένα δύο για τα σκουπίδια, έτσι. Όλες τις πιστοποιήσεις που πρέπει να έχουν, τις έχουν. Δεν λείπει τίποτα από τα ΕΑΣ. Έχουν όλες οι χώρες που έχουν αμυντική βιομηχανία τις ίδιες πιστοποιήσεις που έχουν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα
έχουν όλες τις πιστοποιήσεις αντίθετα με άλλες εταιρείες. Αυτές χάνονται αν πουληθεί η χώρα. Η Ελλάδα δηλαδή θα χάσει αυτές τις πιστοποιήσεις. Φυσικά τις κάνει. Αυτές οι πιστοποιήσεις είναι στο ΝΑΤΟ, είναι στο ΝΑΤΟ. Που σημαίνει ότι χάνοντας την ελληνική αμυντική βιομηχανία η Ελλάδα, χάνει και όλες αυτές τις πιστοποιήσεις. Φυσικά τις κάνει. Άρα τελειώνει μετά. Αν αύριο το πρωί, για παράδειγμα, εγώ η Ελλάδα θα ήθελε να την πουλήσει αυτή, να την ξεπαστρέψει. Και να φτιάξει κάποια στιγμή λόγω αναγκών μια καινούρια. Θα είχε αυτές τις πιστοποιήσεις, θα μπορούσε να κάνει δουλειά. Φυσικά δεν θα χρειαζόταν, Νίκο. Θα παίρνουν αυτήν που θα έχουν πάρει οι όποιες ξένες δυνάμεις έχουν έρθει. Όχι, είναι πολύ βασικό αυτό που λέει ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Γιατί οι άδειες που έχει και οι πιστοποιήσεις που έχει αυτή η εταιρεία, ναι. Η Πυρκάλ σας είπε ότι είναι το 1876 και τα ΙΕΒΟ από το 1978. Δεν ξέρω αν μπορούν να ξαναβγούν οι άδειες που έχει είτε για αποθήκες πυρομαχικών. Είτε για παραγωγή πυρομαχικών, δεν γνωρίζω αν μια νέα εταιρεία θα μπορούσε να πάρει αυτές τις άδειες. Κύριε Δούκα, συγγνώμη λίγο Γιάννη. Ναι. Κύριε Δούκα, στη Βουλή υπήρχε ένα χρέος που πέρασε από το Ιράκ. Έχει γίνει κάτι, υπάρχει κάτι τέτοιο. Έτσι μου έχει λαϊδίσει ένα πουλάκι. Ήταν ένα χρέος προς την ΕΒΟ και προς την Πυρκάλ από το Ιράκ, που μετά από πάρα πολλά χρόνια πήγε στην Βουλή. Αυτή τη στιγμή είναι νόμος του κράτους. Το κράτος μας οφείλει 126 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση έκανε μια συμφωνία με το Ιράκ. Από το 19 μέχρι το 38. Αυτή η συμφωνία πρέπει να γίνει κατανοητό. Αυτή η συμφωνία την έκανε το κράτος με το Ιράκ. Διακρατική. Η οφειλή όμως της εταιρείας προς την εταιρεία μάλλον σε επιχειρηματικό επίπεδο. Άμεση. Και δεν αντιλαμβάνομαι. Η συμφωνία την έκανε το κράτος. Δεν την έκανε η εταιρεία μας. Εμείς θέλουμε σήμερα τα χρήματα. Θέλω και όμως, από αυτά τα χρήματα, συγγνώμη, λέμε στον κύριο Στουρνάρα, στο Υπουργείο Οικονομικών, ότι θέλουμε έναντι αυτού του βεβαιωμένου χρέους για να γίνει η επανακίνηση εταιρείας. Και ο κύριος Στουρνάρας, γενικότερα η υπηρεσική παράγοντα του Υπουργείου Οικονομικών, θα το βάζα καλύτερα εγώ. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά ο κάθε υπουργός δεν μπορεί να ασχολείται με άλλα γεγονότα που σημαίνουν σε ένα υπουργείο. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ασχολείται με το συγκεκριμένο. Ασχολείται να το λέτε και, πολύ μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Ρέσλερ είχε μία συνάντηση με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Με τον κύριο Παναγιώτοπλο. Ναι. Και τι ακριβώς του είπε ο κύριος Ρέσλερ, λοιπόν. Τι θέλει ο κύριος Ρέσλερ. Μιλήστε, κύριε Δούκα. Ο κύριος Ρέσλερ θέλει φυσικά αυτό που θέλουν όλες τις χώρες από την Ελλάδα. Τι θέλουνε. Θέλουν να πάρουν ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Τι δουλειά θέλει να κάνει η Γερμανία που δεν έχει τη μονάδα παραγωγής για να φτιάξει βλήματα και πυρομαχικά. Πού θέλει να τα κάνει να τα φτιάξει αυτά. Στα ΕΑΣ. Γιατί δεν έχει τις μονάδες παραγωγής που έχουν τα ΕΑΣ. Και τα λένε αυτά. Βεβαίως. Και δεν τρέπονται. Κοιτάξτε, εδώ εμείς θέλουμε να αναδείξουμε ένα γεγονός. Είπατε πριν για χρέη. Η εταιρεία όντως έχει χρέη. Πόσα είναι τα χρέη, γιατί θέλουν αυτό εκεί πέρα και θέλουν να κάνουν και το συνήγορο του διαβόλου. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά την οποία έχουμε να τη δούμε. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί πρέπει. Είσαστε πολλοί, κύριε Δούκα, είστε τεμπέληδες, δεν δουλεύετε. Πόσοι είστε, είμαστε πάρα είστε 5.000, 6.000, πόσοι είστε. Μακάρι να ήμασταν 5.000. Μα θα μπορούσε να απορροφήσει με το έργο που έχει συμβάσει και 5.000. Βεβαίως. Και να αποδίδει. Βεβαίως. Άρα να λύσαμε το και ένα πρόβλημα ανεργίας. Μα λέμε ότι αυτή η εταιρεία είναι μια έτοιμη επένδυση 1.000 θέσεων εργασίας που έχει προοπτική για περισσότερες θέσεις εργασίας αν στηριχθεί. Και το σχέδιο βιωσιμότητας εταιρείας έχει δύο πυλώνες. Ο ένας είναι αυτοχρηματοδότηση, άρα απαντάμε στο Υπουργείο Οικονομικών που λέει ότι δεν έχουμε χρήματα, ότι για τα επόμενα χρόνια δεν θέλουμε χρήματα. Και το δεύτερο είναι οι παραγγελίες που λέμε στο Υπουργείο Άμυνας ότι δεν θέλουμε παραγγελίες. Από πού θα έρθει αυτή η αυτοχρηματοδότηση? Η χρηματοδότηση είναι από το βεβαιωμένο χρέος του Ιράκ. Από το οποίο πλέον έχει παγώσει, δεν έχετε σε εσάς, ναι. Έχει παγώσει γιατί οι περισσιακοί παράγοντες και το Υπουργείο Οικονομικών δεν κάνει το αυτονόητο. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το Υπουργείο Οικονομικών είναι ο μέτοχος εταιρείας. Δηλαδή, φανταστείτε έναν ιδιώτη που έχει μια επιχείρηση. Ναι. Που έχει βεβαιωθεί ένα χρέος από κάποιον που του χρωστάει και λέει το αφεντικό στην εταιρεία: έχω ένα χρέος να πάρω, αλλά δεν το παίρνω να το δώσω και βρες δικά σου χρήματα. Διορθώστε αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Λάθος. Βλέπω εδώ πέρα την ανάλυση του μετοχικού κεφαλαίου. Το δημόσιο έχει το 99,8%. Σωστά. Και από εκεί πέρα υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Και οι μικρομέτοχοι που είμαστε και πολλοί εργαζόμενοι μικρομέτοχοι. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, το χρέος αυτή τη στιγμή των ελληνικών αμυντικών συστημάτων ποιο είναι? Αυτή τη στιγμή τα ελληνικά αμυντικά συστήματα χρωστάνε προς τράπεζες γύρω στα 15 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια είναι τα ληξιπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα. Ναι. Μάλιστα. Αυτά που κουρεύτηκαν ή αυτά που δεν κουρεύτηκαν? Εδώ είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Γιατί κουρεύτηκαν τα πάντα. Ακούσαμε πριν και στο βίντεο ότι κουρεύτηκαν των ταμείων. Όμως δεν κουρεύτηκαν τα χρέη των ΕΑΣ. Ενώ έχουν συμπεριληφθεί μέσα στο PSI, όλοι το μάθαμε το PSI. Ναι.
το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο δεν έκανε το αυτονόητο. Τις απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε να μην εμφανίζεται το χρέος αυτό στην εταιρεία. Άρα λοιπόν αυτό θα είναι ελληματικό αυτό το θεωρούμε πράγμα. Θεωρούμε εμείς ότι είτε γίνεται από σκοπιμότητα είτε από παράληψη. Ό,τι όμως να συμβαίνει και από τα δύο, αυτή τη στιγμή η εταιρεία δείχνει μια άλλη εικόνα από αυτή που θα έπρεπε να δείχνει. Γιατί εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες ότι η εταιρεία αυτή με αποφάσεις κυβερνήσεων, όχι με διοικήσεων μόνο, με κυβερνητικές αποφάσεις. Έχετε λάβει ξανά χρήματα υποστήριξη από τον βασικό μέτοχο, ο οποίος είναι το δημόσιο, προς, αν θέλετε, για τη βιωσιμότητα των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Αν είχαμε λάβει αυτά που έπρεπε να έχουμε λάβει, αυτή τη στιγμή η εταιρεία θα ήταν νεκρή. Και δεν θα ζητούσαμε αυτά τα χρήματα. Στο παρελθόν. Στο παρελθόν, βεβαίως. Συγγνώμη, κύριε Δούκα, αληθεύει η πληροφορία που έχω ότι όταν συζητήθηκε το θέμα σας και μάλιστα παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών του στρατού. Και έπεσε στο τραπέζι για την εξυγίανση των ελληνικών αμυντικών συστημάτων το κλείσιμο μιας μονάδας παραγωγής. Να μην πούμε περισσότερα. Γιατί είναι και θέματα, ναι, είναι και θέματα ασφάλειας, απόρριτα κτλ. Μια μονάδα παραγωγής, έτσι, που έβγαζε ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο το έχει ανάγκη ο ελληνικός στρατός. Αλλά όμως αυτό μόνο σχέρω πολέμου. Γιατί τώρα τι να το κάνεις, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Λοιπόν, και κάποιοι έξυπνοι που έχουν τους αριθμούς και γράφουν και ξεγράφουν, είπαν άντε να κλείσει αυτή η μονάδα παραγωγής. Που σημαίνει ότι θα μείνει ο ελληνικός στρατός. Χωρίς το συγκεκριμένο προϊόν. Τι είπε ο ανώτατος αξιωματικός, κύριε Λούκα? Κοιτάξτε, επειδή είμαστε και στην τηλεόραση, δεν θέλω να πω ακριβώς τι είπε. Είπε όμως με λίγα λόγια ότι αφήστε τις καζομάρες. Εδώ μια αμυντική βιομηχανία παράγει το βασικό μας όπλο, που είναι το τάδε πυρομαχικό. Και δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θέλω να ακούσω ότι μπορεί να κλείσει αυτή η μονάδα. Εμένα. Και εκεί θα απαντήσω σε εσάς, κύριε Μούτσο, που λέει το γεγονός ότι τα ΕΑΣ είναι ελληματικά. Τα ΕΑΣ είναι ελληματικά γιατί πάντα υπήρχε η άποψη του Υπουργείου Άμυνας και σωστά υπήρχε ότι πρέπει να κρατάμε γραμμές παραγωγής σε εφεδρεία, σε καιρό κρίσης, έτσι ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε τις ένοπλες δυνάμεις. Άρα δηλαδή το έλλειμμα ουσιαστικά οφείλεται στο γεγονός ότι κάνετε υπερπαραγωγή κάποιων αποθεμάτων προκειμένου να είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε περίπτωση. Όχι ακριβώς. Κρατάμε γραμμές παραγωγής, δηλαδή μία γραμμή παραγωγής, το προσωπικό και όλα τους εμπλεκόμενους, έτσι ώστε να παράγουμε ένα αλφα προϊόν. Μάλιστα. Που αυτή τη στιγμή ο στρατός μπορεί να μην το έχει άμεση ανάγκη. Όμως δεν μπορούμε να το καταργήσουμε, βεβαίως. Γιατί είπατε πριν, αν γίνει κάποιος πόλεμος. Η κρίση ή οτιδήποτε. Κύριε Θεοχάρη, τελικά, έχετε τεχνογνωσία, έχετε ποιότητα στις μονάδες παραγωγής σας ή τελικά αυτό που λένε οι διάφοροι καλοθελητές στους διαδρόμους του Υπουργείου Οικονομικών, εκεί που φτιάχνουν τα εξυγχρονιστικά προγράμματα, τις μεταρρυθμίσεις, δεν παράγεται? Όλα αυτά θα μπορεί να λέγονται μόνο στους διαδρόμους. Η γκάμα πυρομαχικών που παράγει αυτή η εταιρεία και οπλικών συστημάτων είναι σε όλα τα μεγέθη. Συμμετέχετε και στους Πατριώτες? Συμμετέχουμε, ναι, φυσικά. Υπάρχουν αμερικάνικους γνωστούς βαλιστικούς πυράβλους, έτσι. Υπάρχουν και άλλες χώρες. Είναι ένα σύστημα ευρωπαϊκό που συμμετέχουν και άλλες χώρες. Αλλά όσο αφορά ότι καταλάβετε τώρα ότι αυτή τη στιγμή τα ΕΑΣ δεν δουλεύουν. Πραγματικά δεν δουλεύουν. Οι εργαζόμενοι δεν δουλεύουν. Έχετε ρίξει μαύρο. Και δεν δουλεύουν για 30 εκατομμύρια όταν. Σας έχουν κόψει φυσικό αέριο, στιγμή, ρεύμα και όλα αυτά. Σήμερα το νερό. Προσπαθούμε για να μην το κόψουν. Αλλά σκεφτείτε ότι για 30 εκατομμύρια όταν έχει συναλλάβει. Σας έχουν κόψει το μόνο φυσικό αέριο. Σας έχουν κόψει το νερό. Τα έχουν κόψει. Καλά όλα. Και δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται, τι να κάνουμε. Θεωρώ ότι όμως όσο και να θέλουν να κλείσουν τα ΕΑΣ δεν θα τα κλείσουν. Γιατί πραγματικά θα είναι μέγα σκάνδαλο. Όταν μιλάμε για παραγγελίες 700 εκατομμυρίων, όταν η TK, η μεγαλύτερη αμερικάνικη εταιρεία, θέλει τη συνεργασία με τα ΕΑΣ και επιμένει, πιέζει πότε θα ξεκινήσει αυτή η παραγγελία, και αυτό δεν ξεκινάει για 30 εκατομμύρια που είναι τα λειτουργικά έξοδα για να ξεκινήσει η εταιρεία. Τα οποία σας τα χρωστάει. Κάποιοι έχουν τεράστιες ευθύνες. Και μόνο ότι η εταιρεία αυτή έχει 125 τα χρέη που είναι από το Ιράκ, που είναι απαιτητέα και θα έρθουν στην εταιρεία, αλλά δεν είναι σήμερα. Και έρχεται το ελληνικό κράτος και λέει ότι δεν μπορώ να δώσει αυτή την ανάσα. Όταν ο Σαμαράς πήγε στην Αμερική, στη Γερμανία, ζήτησε την ανάσα. Αυτό ζητάνε και τα ΕΑ σήμερα. Και όχι μόνο οι 900 εργαζόμενοι θα δουλεύουν, αλλά θα χρειαστούν πολύ παραπάνω. Μάλλον θα χρειαστεί και ο κύριος Μπίστης να έρθει για δουλειά στα ΕΑ. Γιατί αυτό που κάνει να αλλάζει κόμματα δεν είναι για καμιά δουλειά. Κάτι εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση. Ο κύριος Μπίστης, ο οποίος, να σημειώσουμε ότι ο κύριος Μπίστης είναι στον κύκλο των εξυγχρονιστών. Ναι, ο κύριος Μπίστης. Έχουν κάποιες σχέσεις με τους Γερμανούς, λέω εγώ τυχαία. Ο κύριος Μπίστης σκόπιμα ήθελε να πει κάποια
να προβάλλει προς τα έξω μια εικόνα που δεν είναι πραγματική, γιατί μίλαγε για 5.000 εργαζόμενους όταν στα ΕΑΣ είναι 900 εργαζόμενοι. Μίλαγε για εργαζόμενους που χτυπάνε μύγες ενώ έχει τόσες παραγγελίες σε εταιρεία, αλλά κάποιοι έχουν αναλάβει να σκοτώνουν αυτοί τις μύγες, έτσι, γιατί δεν έχουν κάποια δουλειά συγκεκριμένη. Ένα τελευταίο ερώτημα να θέσω πρωτού κλείσουμε. Κύριε Δούκα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Από την Κομισιόν όμως διατάχθηκε μία έρευνα για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα για υποστήριξη από πλευράς του Δημοσίου προς την εταιρεία αυτή. Εκεί πέρα λοιπόν τι γίνεται? Εκεί γίνεται μία έρευνα όντως της Κομισιόν, του κύριου Αλμούνια. Ο οποίος έκλεισε τα ναυπηγεία, να πω εγώ. Βεβαίως. Και εκεί κατηγορείται η χώρα ότι έχει ενισχύσει τα ελληνικά αμυντικά συστήματα για αθέμητο ανταγωνισμό και όλα αυτά τα περίεργα. Συγγνώμη, τα οποία... αθέμητος ανταγωνισμός προς ποιον, αφού δεν υπάρχει άλλη βιομηχανία η οποία παράγει πυρομαχικά. Η συνθήκη αυτή περιλαμβάνει χώρες της Ευρώπης, άρα και εταιρείες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν πάλι προς συμφέρον τρίτων χωρών, όχι εσωτερικά. Βεβαίως. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, δεν αντιλαμβάνομαι. Γι' αυτό κλείσαμε. Γιατί τόσα χρόνια. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί τόσα χρόνια. Βέβαια, για να βοηθήσει τους Ισπανούς και άλλα ναυπηγεία, έτσι, και τα γερμανικά. Μα και τώρα δεν είναι τυχαία η έρευνα αυτή που έγινε και μετά από ερώτημα του ΤΑΙΠΕΔ και άνοιξε όλη αυτή η ιστορία. Αλλά είναι φοβερό να μην μπορεί κάποιος να πει το αυτονόητο. Ότι αυτή η χώρα που παράγει, αυτή η εταιρεία που παράγει πυρομαχικά και οπλικά συστήματα για τις ένοπλες δυνάμεις, αν εξυπηρετεί την άμυνα της χώρας και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα. Γιατί θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Η εταιρεία αυτή δεν είναι οργανισμός. Δεν είναι οργανισμός κοινής ωφέλειας. Δεν το λέω αυτό για να κατηγορήσω. Ολοκληρώστε μόνο, κύριε Δούκα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι μια εταιρεία ειδικού συμφέροντος που έχει ένα ειδικό προϊόν, το οποίο δεν μπορεί να πάει στα περίπτωτα να πουληθεί, άρα είναι μόνο για την άμυνα της χώρας και παράγει μόνο για την άμυνα της χώρας. Εμείς δεν λέμε σήμερα όμως. Θέλουμε να μην επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν θέλουμε χρήματα, δεν θέλουμε παραγγελίες προς το παρόν. Υπάρχει ένα πρόγραμμα βιωσιμότητας για τα επόμενα 6 χρόνια που απλά θέλουμε αυτό που ο συνάδελφος, όπως πάει η χώρα στη Γερμανία και στον κάθε εταίρο μας, θέλουμε δανεικά για να πάρουμε μπροστά. Και αύριο θα σας επιστρέψουμε. Αυτό λέμε και εμείς. Άρα... Και θα λέει κινήσεις που σας τα χρωστάνε κιόλας. Λοιπόν. Κύριε Δούκα, κύριε Θεοχάρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι πολύ καυτό. Θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Το παρακολουθούμε και θα δίνουμε και καινούργια στοιχεία, Γιάννη. Λοιπόν, εμείς από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας απόψε. Θα είμαστε εδώ πέρα κάθε βράδυ. Αύριο το βράδυ ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Αυτό που αφορά το υπέδαφος. Αλλά να το πούμε, Νίκο. Να το πούμε. Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών. Ένας φορέας ο οποίος στη χειρότερη στιγμή έκλεισε. Θα δούμε λοιπόν γιατί έκλεισε αύριο και τι ακριβώς συμβαίνει με τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος. Ξεπουλάνε την Ελλάδα. Κόντρα σε όλους, κόντρα στην υποτέλεια, αλλά δίπλα στον πολίτη. Δίπλα σε όλους εσάς που πραγματικά είσαστε αυτοί που θυσιάζεστε. Δεν υποβάλλεστε τις θυσίες. Θα σας θυσιάσουν, θα σας θυσιάζουν καθημερινά. Εμείς δίπλα σας και κόντρα στους άλλους κάθε βράδυ 9 με 10 από αυτή τη συχνότητα. Καλό βράδυ.